αλυσίδωτα προβλήματα στη λειτουργία κέριων υπηρεσιών αλλά και των σωμάτων ασφαλείας προκαλεί η δρυμία επέλαση της πανδημίας. Τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα που εντοπίζονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, αστυνομικούς και πυροσβέστες, με τις υπηρεσίες του Ηρακλείου μάλιστα να δυσκολεύονται να επανδρώσουν βάρδιες. Το 10 έως 15% του προσωπικού φαίνεται να βρίσκεται σε πενθήμερη καραντίνα. Σε μια υπηρεσία δυναμικότητας 40 ατόμων έχουμε ανά πάσα στιγμή γύρω στα 7 με 8 κρούσματα ενεργά. Γύρω στο 15% νοσεί αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα στο Ηράκλειο. Αν και σχετικά περιορισμένα τα κρούσματα, ανάμεσα στο αστυνομικό προσωπικό στο Λασίθι, 53χρονος αστυνομικός βρίσκεται εδώ και 10 ημέρες διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, δίνοντας μάχη με τον κορονοϊό. Νοσεί βαριά, είναι διασωληνωμένος και ευχόμαστε και σε αυτόν και στην οικογένειά του γρήγορα να επιστρέψει κοντά μας. Ευρεία διασπορά της μετάλλαξης όμικρον ανάμεσα στο προσωπικό των υπηρεσιών της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο δείχνουν τα αριθμητικά δεδομένα. Κρούσματα έχουν αναφερθεί σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες του νομού, με τους ασθενείς πυροσβέστες που είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τριπλά εμβολιασμένοι να έχουν ήπια συμπτώματα. Έχουμε μια ταχεία μετάδοση από ό,τι φαίνεται και στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι νοσούν αυτή την περίοδο. Ευτυχώς, επειδή κατά την πλειοψηφία τους είναι εμβολιασμένοι, δεν έχουμε έτσι ακρίες συνθήκες νόσησης. Όμως η αναγκαστική κατοίκων καραντίνα για μεγάλη μερίδα του προσωπικού προκαλεί προβλήματα. Οι βάρδιες βγαίνουν με δυσκολία, όπως επιβεβαιώνουν συνδικαλιστές της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο. Έχουμε προβλήματα επιχειρησιακά και υπηρεσιακά. Δηλαδή οι ελλείψεις αυτές προφανώς και δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών, κόβονται ρεπό, άδειες. Σε συνδυασμό με τα αυξημένα μέτρα αυτές τις μέρες, λόγω των ημερών, το ότι βγαίνουν περιπολικά από τις υπηρεσίες στις εθνικές οδούς για να είμαστε σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα, έχουν φέρει λίγο προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών του Λασιθίου, το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έχουν επομιστεί το σύνολο των ελέγχων τήρησης των μέτρων πρόληψης διασποράς του κορονοϊού τους φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους με τον κίνδυνο μόλυνσης. Με μοναδική ασπίδα προστασίας τον εμβολιασμό του προσωπικού που έχει επιτευχθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 82%. Είναι σε όλες τις υπηρεσίες του νομού. Αυτά τα νέα κρούσματα δεν είναι σε συγκεκριμένη υπηρεσία. Από τους 280 αστυνομικούς πρέπει να έχουν εμβολιαστεί 255. Αυτό δείχνει ότι το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η μετάλλαξη, καθώς ο Έλληνας αστυνομικός προσέχει πάρα πολύ και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πλην όμως οι τόσο πολλοί έλεγχοι που γίνονται το τελευταίο διάστημα, είναι λογικό να είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.